Σύμβαση ύψους 16,5 εκατομμυρίων ευρώ για την βελτίωση συντήρηση της νέας και παλιάς εθνικής οδού υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Μια σημαντική σύμβαση που αφορά ασφαλτικά στον βόρειο δικό άξονα προϋπολογισμού 16,5 εκατομμυρίων, διότι μέχρι να ξεκινήσει θα περάσουν 3 με 4 χρόνια για να γίνει ο νέος βόρειος οδικός άξονας, άρα πρέπει μέχρι τότε να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια. Έχουμε ολισθηρότητα, πολλά ατυχήματα, καθυζήσεις. Σε αυτά τα τμήματα λοιπόν προβλέπεται νέος ασφαλτοτάπητας και αντιολισθηρός. Θα βελτιώσει πάρα πολύ την οδική ασφάλεια. Συγκεκριμένα θα αποκατασταθεί ο ασφαλτοτάπητας που έχει υποστεί φθορές, όπως και τμήματα που παρουσιάζουν ολισθηρότητα ή υψηλή επικινδυνότητα, ενώ παράλληλα εθελοποιηθούν εργασίες διαγραμμίσεων από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Ένα μεγάλο τμήμα του έργου είναι η παράκαμψη Ηρακλείου από την Παπαναστασίου μέχρι τα Λινοπεράματα και η κόμβη Γαζίου και Λινοπεραμάτων, που εκεί παρατηρούμε αρκετά προβλήματα στο οδόστρωμα. Επίσης θα γίνουν τμηματικά κομμάτια στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Γενικώς η εικόνα θα αλλάξει πάρα πολύ στο ΒΟΑΚ, είναι ένα μεγάλο έργο. Παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε αρκετά τμήματα του ΒΟΑΚ αλλά και της παλιάς εθνικής οδού, όπως για παράδειγμα από Παπαναστασίου μέχρι Λινοπεράματα, στο Γιώφυρο, στο Φόδελε, στις Σίσες, στην περιοχή Σφακάκη και Σαυρωμένο στο Ρέθυμνο, στην παράκαμψη Χανίων και όχι μόνο, ενώ πολύ σύντομα αναμένεται σχετική εργολαβία και για τον ΒΟΑΚ σε περιοχές του Λασιθίου, όπως στην περιοχή Σελινάρη. Θα ξεκινήσει πάρα πολύ σύντομα. Θα προσπαθήσουμε να μην υπάρχουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτού του έργου, ειδικά τώρα λόγω του καλοκαιριού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είχαμε κάνει άλλα 25 χιλιόμετρα πριν από 2 χρόνια. Συνεχίζουμε όμως και γίνεται, και επίσης πρέπει να πούμε ότι και το Υπουργείο έχει δημοπρατήσει 2 τμήματα από το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου. Οι πρώτες εργασίες θα ξεκινήσουν λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 24 μήνες. Τμηματικά θα γίνονται ρυθμίσεις. Η βέλτιστη μέθοδος για να δουλευτεί το έργο είναι να μην υπάρχει κυκλοφορία όταν δουλεύεται. Θα γίνουν συνεννοήσεις με την τροχιά και την αστυνομική διεύθυνση και τμηματικά θα κόβεται η κυκλοφορία σε κάποια και θα δίδεται σε κάποια άλλα.